Εικόνες σαν αυτές κάνουν καθημερινά δυστυχώς την εμφάνισή τους μέσα στα σχολεία, με αγόρια και χωρίτσια, άλλοτε σε θέση θύματος και άλλοτε σε θέση δράστη, να εμπλέκονται σε καταστάσεις όπου η βία και ο εκφοβισμός έχουν τον πρώτο λόγο. Κόψε! Και ενώ παλιότερα τα κρούσματα ενδοσχολικού εκφοβισμού αφορούσαν κυρίως μαθητές γυμνασίων και λυκείων, πλέον επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές έχουν εκταθεί και σε μικρότερες ηλικίες παιδιών του δημοτικού σχολείου. Δεν μπορεί να γίνει βία ως μέσο αποδεκτής επίλυσης του προβλημάτου. Πρέπει οι ενήλικες και οι ανήλικοι να συνειδητοποιήσουμε ότι με άλλους τρόπους, με αυτούς που ξέραμε, με τους ορθούς, θα πρέπει να επιλύονται τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να προσεγγίζουμε ανθρώπους και καταστάσεις με βάση τη βία. Οι ηλικίες κατεβαίνουν, ενώ συνηθίσαμε να βλέπουμε σε ηλικίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρχίζει το φαινόμενο να είναι έντονο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με συμμετοχή παιδιών που ηλικιακά κατεβαίνει ο μέσος όρος. Τα περιστατικά αυτά ενδεχομένως να μην φτάνουν ποτέ στο φως της δημοσιότητας, γιατί λύνονται σε ένα βαθμό στο σχολικό πλαίσιο. Αλλά οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται ακόμα να έχουν την εμπειρία στην διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, να αποκτήσουν εμπειρία, γιατί είναι ιδιαίτερα σύνθετα. Τα στοιχεία ερευνών σοκάρουν, αφού περιγράφουν μια κατάσταση όπου ένα στα τρία παιδιά έχει δεχθεί σχολικό εκφοβισμό, ενώ ένα στα έξι αισθάνονται πως το σχολείο δεν τους μαθαίνει να μην εκφοβίζουν. Ένα αμιγώς δηλαδή κακοποιητικό περιβάλλον το οποίο περιγράφουν, εντός του οποίου καλούνται καθημερινά να επιβιώσουν. Όταν η οικογένεια δοκιμάζεται οικονομικά ή υπάρχει μια κρίση ή υπάρχουν συγκρούσεις και ο μαθητής είναι μάρτυρας όλων αυτών των καταστάσεων, δημιουργούνται ψυχώσεις, νευρώσεις και διάφορες άλλες καταστάσεις που το παιδί δεν μπορεί να τις διαχειριστεί. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι βάρος δίνουμε στο μαθητή και να δίνουμε τόσο όσο μπορεί να αντέξει. Είμαστε κοντά στις οικογένειες, είμαστε σε συνέργεια με κοινωνικούς φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι διευθυντές σχολείων, οι διευθυντές εκπαίδευσης και όλοι μας, και εμείς ως περιφερειακοί, είμαστε στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η μερίδα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Δικηγορικό Σύλλογο και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με στόχο την αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος, στη βάση ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό θέμα, με επίκεντρο την ανάγκη για πρόληψη και όχι καταστολή. Παρατηρούνται περιστατικά όπου οι ανήλικοι μεγαλώνουν χωρίς σαφή οριοθέτηση. Μεγαλώνουν σε συγκρουσιακά περιβάλλοντα που πολλές φορές δυστυχώς μπορεί και να εργαλειοποιούνται. Επίσης υπάρχει κατηγορία των γονέων οι οποίοι θεωρούν ακριβώς επειδή έχουμε αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης και πληροφορίας και ενημέρωσης ότι έχουν περισσότερα δικαιώματα από ό,τι υποχρεώσεις και με όλη αυτή τη συμπεριφορά δεν βοηθούν. Έχουμε πολλούς γονείς οι οποίοι έρχονται στην Εισαγγελία Ανηλίκων και Ενδοοικογενειακής και απευθύνονται με τρόπο και με ύφος που δείχνουν ότι ξέρουν καλύτερα τη δουλειά από εμάς. Απαιτούνται συνέργειες και συμπράξεις επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και δημόσιων λειτουργών με αρμοδιότητα στα συγκεκριμένα ζητήματα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου δηλώνει παρόν. Θα υπάρχει την συνδρομή του οποτεδήποτε του ζητηθεί πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.